Σε αυτό το χρόνο που πέρασε, ξεκίνησε η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Όπως ξέρετε, αυτό το οποίο είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου, λειτουργήσε φέτος με ένα μοντέλο που δεν είχε ξαναδοκιμαστεί. Είναι πρώτη φορά που λειτουργεί έτσι. Μετά από πολλά χρόνια περιπετειών και ταλαιπωρίας για όλους. Ο σύλλογός μας αποφάσισε να το λειτουργήσει περισσότερο για να στηρίξει και την περιοχή και τις δραστηριότητες που βρίσκονται γύρω από το χιονοδρομικό, αλλά και ολόκληρης της περιοχής, εφόσον είναι ένας σημαντικός πόλος έλξης. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα, μετά από ένα μήνα λειτουργίας και κάτι, ξεκινήσαμε 24 Δεκεμβρίου τη λειτουργία του χιονοδρομικού. Σήμερα έχουμε φτάσει στις 50.000 περίπου επισκέπτες. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχουν επισκεφθεί το μέλλον έχουν δηλώσει πολύ ευχαριστημένοι. Τα παράπονα είναι ελάχιστα. Και μάλιστα τα δικαιολογημένα παράπονα. Γιατί δυστυχώς είχαμε και κάποιες φωνές οι οποίες ίσως εκ προθέσεως, ίσως δεν ξέρω για ποιους λόγους, προέβαλαν κάποιες ας πούμε ενστάσεις ή αντιρρήσεις ή παράπονα, χωρίς όμως αυτά να έχουν βάση και ουσία. Αυτό που προβλέπεται για τις επόμενες μέρες είναι μέχρι το τέλος της περίοδου του χιονιού να βελτιώνεται συνεχώς η λειτουργία και η απόδοση, εφόσον μας βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες. Οι δρόμοι είναι πάντα καθαροί, τώρα με το χιόνι που έρχεται αυτές τις μέρες και σήμερα και αυτή τη στιγμή ακόμα χιονίζει στο βουνό, ο δρόμος είναι ανοιχτός και μπορεί οποιοδήποτε να ανέβει εύκολα και χωρίς αλυσίδες ακόμα. Πάντα λέμε βέβαια σε όλους τους επισκέπτες που ανεβαίνουν σε βουνά και σε χιονοδρομικά να έχουν μαζί τους αλυσίδες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Δουλεύουν όλες οι εγκαταστάσεις, όλοι οι αναβατήρες, χιονοστρωτήρας, μετά από πολλά προβλήματα και δυσκολίες που είχαμε από την αρχή για να μπορέσουμε να τα επισκευάσουμε, να τα αποκαταστήσουμε, τώρα δουλεύουν τα πάντα. Θα ήθελα να πω ότι για το χιονοδρομικό κέντρο η προοπτική, όπως έχουμε μιλήσει και παλιότερα, είναι να δημιουργηθεί μια εταιρεία με συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ενδιαφέρον είναι δεδομένο και από την περιφέρεια και από τους Δήμους Τρίπολης και Κορτινίας να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Μέχρι όταν όμως γίνει αυτό, το οποίο και για λόγους όπως καταλαβαίνετε γραφειοκρατίας και για λόγους οικονομικούς ενδεχομένως, νομίζω ότι θα περπατήσουμε με ένα μοντέλο σαν και αυτό που έχουμε σήμερα. Το βουνό βρίσκεται σε μια κατάσταση, θα μπορούσα να πω, ικανοποιητική. Χρειάζονται όμως να γίνουν κάποια βασικά πράγματα. Το ένα είναι η αποκατάσταση, η ανακαίνιση των παλαιών υφισταμένων εγκαταστάσεων. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να γίνουν, γιατί θα παρουσιάζουν προβλήματα διαρκώς. Το δεύτερο πράγμα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε δύο ακόμα αναβατήρες, ενδεχομένως ένα αέριος, καρέκλια ή ένα σειρώμενο και ένα αέριο, για να εξυπηρετούμε και τουρίστες οι οποίοι θα μπορούν να ανέβουν χωρίς σκι
να κάνουν μια βόλτα να δουν το περιβάλλον πιο πάνω από το πάρκινγκ και βέβαια και τους χιονοδρόμους. Επίσης, οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν, οι κτηριακές, οι υποδομή δηλαδή, θέλει μια ανακαίνιση. Το πολύ, αν συζητήσουμε για ένα σαλέ ακόμα, μικρό, όχι μεγάλο, και μέχρι εκεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει και με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην θίξουμε την εικόνα του βουνού και, και το περιβάλλον έτσι όπως είναι. Θέλω να σας πω ότι φέτος μπήκε ρεύμα στο βουνό, στο χιονοδρομικό κέντρο και αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλα τα μηχανήματα με ηλεκτρικό ρεύμα.